Μάλιστα, εδώ είναι οι φωτογραφίες. Άρα... λοιπόν, από το γύρο του κόσμου της Καλύπηγου, ναι, το βιβλίο Περίπλους. Ωραία. Σου έχω βάλει όλες τις φωτογραφίες με χάρτες απάνω. Mm. Και το όλο το κείμενο σε Word. Ωραία, τέλεια. Οπότε εγώ έτσι το διανέμω τώρα. Γιατί ναι, αυτός ήταν 3-4 Σαλονικοί που θέλανε φίλοι. Mm. Φίλοι ναυτικοί στο επλόγιο και τα λοιπά που κουστάρανε. Του λέω, παιδιά, δεν είναι αυτό. Άρα μπορώ να κάνω κάτι άλλο εγώ που μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω, έστω και αν είναι πάρα πολύ κουραστικό για μένα. Τι? Μπορώ σιγά σιγά να βάζω θέματα στο περιοδικό από αυτό. Έχω την άδειά σου. Βέβαια, ναι. Όχι, ξέρει γιατί σε ρωτάω. Είναι ναι, καθαρά βέβαια, θέμα. Copyright. Βέβαια, ναι, είναι θέμα copyright. Έτσι, δεν θέλω να. Γιατί έχω και ένα άλλο βιβλίο στα χέρια μου, του Μπομπάρ, του Αλέν Μπομπάρ, ναι, γιατρού, που πέρασε τότε με ένα φυσκωτό τον Ατλαντικό για να. Ναι, την ξέρω πολύ καλά την ιστορία. Η πλάκα είναι ότι αυτό όταν για να συνέρθει από το αυτό το ταξίδι το οποίο τον διέλυσε. Τι τον ήξερε? Όχι, βέβαια. Περίμενα, κάτσε να σου πω. Αυτό το ταξίδι για να συνέρθει που τον διέλυσε από φυσιολογική άποψη, έφτασε ράκο. Προφανώ. Λοιπόν, πήγε και έκατσε στο χωριό τη μάνα μου μερικούς μήνες για να συνέρθει. Και εκεί τον είχε γνωρίσει η μάνα μου. Ναι. Απλώς από τη μάνα μου τον ξέρω. Έχω, στην Πάρο δηλαδή. Όχι, στη Γαλλία. Στη Γαλλία η μάνα μου είναι από τη Βρετάνη. Στη Γαλλία, ναι. Ένα παραθαλάσσιο χωριό εκεί όμως στον Ατλαντικό. Α, έτσι τον εγνώρισε. Δηλαδή έτσι έμαθα και λεπτομέρειες άλλες, ας πούμε. Πώς ήταν, πώς ζούσε, τι έκανε, τι έλεγε, τι σαν άτομο. Το βιβλίο το έχω διαβάσει. Ναι. Αλλά όλα τα παραλυπόμενα για περί του ατόμου και μια εποχή είχε κάνει και υπουργός θαλάσσης επί Μιτεράν είχε. Δεν μου λες, ζει ο Μπομπάρ τώρα, όχι? Δεν ξέρω. Την εποχή του πρώτου ταξιδιού, του μεγάλου, του γύρου του κόσμου, ήταν χρονολογία? 1985-1987. Ναι. Το GPS, ας πούμε, σαν... Δεν υπήρχε τότε. Δεν υπήρχε, καλά το ξέρω. Υπήρχε το GPS. Το SatNav, αλλά ήταν πάρα πολύ ακριβό και δεν είχε κανένα SatNav. Τι όργανα αναφιλίασες? Ορίστε, ο Εξάντας. Είχαμε δρομόμετρο με παρκέτα. Ναι. Και γενικά το σκάφος δεν είχε, αλλά ένα τρανζίστορ είχα, τίποτα άλλο. Το μόνο... Και μια πηξίδα. Και ένα VHF. Πηξίδα, είχα διοπτεύσεων, πηξίδα πορείας. Και όλα τα φώτα στο σκάφος ήταν με λάμπες πετρελαίου. Μάλιστα. Λοιπόν, ήμασταν στο 19ο αιώνα, δηλαδή από το 19ο αιώνα στο 1985, εκτός από το τρανζίστορ και ένα VHF χειρός που είχαμε, όλα τα υπόλοιπα ήταν με βιβλία, με αλμανάκ και με έναν εξάντα. Θέλω, αν δεν σου κάνει κόπο κάποια στιγμή που θα είμαι στο... Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να το μάθει κανείς, ναι, να μου δείξει τον εξάντα πώς λειτουργεί. Ναι, δεν είναι δύσκολο. Ναι, θέλω να το δείξω, εγώ δεν το ξέρω. Ναι, δεν είναι κάτι, δύσκολο. Ναι. Εξάντες βρίσκεις τώρα? Βρίσκεις πλαστικούς, ναι. Έχω ένα φίλο ο οποίος είναι τρελαμένος, ο οποίος αγόρασε ένα πλαστικό, το παρήγγειλε από το ίντερνετ και αγόρασε 300 ευρώ ή 250 ευρώ. Είναι αξιόπιστος, έτσι. Απλώς, απλώς δεν είναι ο κλασικός εξάντας, ο μεταλλικός. Ο Μπρούτζινος, ας πούμε, ο οποίος είναι και πάμερος, ο οποίος είναι πάρα πολύ ακριβός. Εντάξει. Εντάξει, είναι η ίδια ποιότητα, έτσι, αλλά είναι ένα εργαλείο μέτρησης. Και πρέπει να πω ότι άρχισε το δεύτερο ταξίδι με την Καλύπηγο πάλι, είμαι εξάντα. Δεν πήγες πάλι, δεν είχες GPS? Μα όχι, πού να το βρω το GPS? Όχι. Τα GPS είχαν πάρα πολλά λεφτά. Το GPS όταν πρωτοβγήκε περίπου το 93 μετά τον πόλεμο τον πρώτο του Ιράκ. Ναι, μα τότε υπήρχαν ήδη GPS, αλλά απλώς ήταν πάρα πολύ ακριβά και δεν ήταν δεδομένα. Δεν είχε ο καθένας GPS. Ναι, αυτό το σε ρωτάω γιατί είναι καλό να το ακούνε κάποιοι νέοι ναυτικοί. Συσσαγωγικά, οι οποίοι άμα δεν έχουν GPS δεν βγαίνουν στη θάλασσα. Και δεν ξέρουν να διαβάσουν χάρτη και πηξίδα. Και να βγάλουν πορεία με διπαράλληλο. Οπότε. Εκεί έχουμε θέματα. Και άμα τους το πεις, σου κάνουν και επίθεση. Σίγουρα. Μα ξέρεις, εγώ είχα ακούσει. Εγώ θυμάμαι μια κουβέντα παλιά τώρα, πολλά χρόνια. Σου λέω εντάξει, πήρα. Θυμάμαι, αγόρασα σε ένα σημείο που είχε φάει το άγχος όταν ήμουν σαν νησάκια του νοτίου Ειρηνικού που είναι όλο ξέρες και που δεν βλέπεις τίποτα. Όπου εκεί φτάναμε, υπολογίσαμε, βγάλαμε το τελευταίο στίγμα το απόγευμα και λόγω, επειδή δεν μπορούσες να μπεις μέσα αυτές τις ξέρες να φουντάρεις μέσα στη νύχτα, γιατί δεν είναι σωστά χαρτογραφημένες, δεν υπάρχουν φανάρια, δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε και επειδή δεν ξέρεις που σε πάντα ρεύματα και δεν ξέρεις ακριβώς που βρίσκεσαι στο μέτρο ή στα 100 μέτρα. Κάναμε αντιμονή και καθόμαστε στο πέλαγος και περιμέναμε να ξημερώσει και να μπεις με οπτική επαφή. Λοιπόν.
Λοιπόν, και κουβέντιαζα και κάποια στιγμή αποφάσισα λοιπόν, όταν ήμουν στην Αμερικάνικη Σαμόα, ήταν εύκολο και οικονομικό, παρήγγειλα από την Αμερική, από τη West Marine που λέγε μέσω ταχυδρομείου, είχα $500, αγόρασα ένα GPS. Πω πω. Άλλαξε η ζωή. Αλλά είχα πάντα τον 60 και συνέχιζα και έβγαζα που και που καμιά ευθεία, έκανα διάφορα πάνω. Και το έλεγα σε κάτι, σε κάποιους Αμερικάνους ας πούμε, και μου λέγανε, του λέω και έχω και τον 60. Μου λέει γιατί, του λέει τώρα στο αυτοκίνητο, του λέει, μου λέει, εκτός από τη ρεζέρβα το λάστιχο έχεις και κανένα γαϊδουράκι, άμα χαλάσει η μηχανή να στραβεί, του λέω, μα δεν είναι το ίδιο πράγμα, δεν θα καταλάβεις. Ναι. Είναι άστοχα παραδείγματα. Ακριβώς, τελείως άστοχα και θα σου πω, και θα σου πω που μας πάει επίσης και αυτό παρακάτω. Την πρώτη φορά που είχα πάει στην ίσο Λανκάουι, στη Βόρεια Μαλαισία, στα σύνορα της Ταϊλάνδης, με τον Ιάσονα το 1985, τα Χριστούγεννα, δεν υπήρχε μαρίνα εκεί πέρα και ήμασταν δύο σκάφη. Τρία για την ακρίβεια. Ένα καίκι ντόπιο που το είχαν αγοράσει κάτι Νοζηλανδοί και κόβανε βόλτες, μια οικογένεια. Κάτι Αμερικάνοι συνταξιούχοι, με ένα κότερο γύρω στα 11 μέτρα, ένα αρχαίο πράγμα με μπεντόνια δεμένο γύρω-γύρω να έχουν νερά και καύσιμα. Και εμείς. Δηλαδή τα σκάφη ήταν γελία, ας πούμε, και το τι σκάφη ήταν και πόσα σκάφη ήταν. Και ξαναπήγαμε την Καλύπηγο μετά από το 96, δηλαδή 11 χρόνια αργότερα, και είχε γίνει αυτή η επανάσταση του GPS, η οποία επέτρεψε σε πάρα πολλούς άσχετους, οι οποίοι ποτέ δεν θα τολμούσαν να περάσουν τον ωκεάνο. Και η Κουτσή Μαρία αφικός έγινε. Ακριβώς. Καπετάνιος. Ακριβώς. Αγαπητέ, ήταν πάνω από 1000 σκάφη. Τα πιο πολλά είχαν έρθει, είχαν περάσει τον Ειρηνικό Ήμασταν στον εκεί. Ή τον ειδικό καιρό τουλάχιστον. Έχουν αναλογιστεί, άραγε, το έχω ρωτήσει εγώ αυτό κάνα δύο φορές σε άρθρα. Έχουν αναλογιστεί γιατί είναι μηχάνημα το GPS. Αν χαλάσει, τι κάνουν και δεν ξέρουν ναυτιλία. Έχουν και δεύτερο GPS. Μου το απάντησε κάποτε ένας αυτό. Ναι, έχουν και ένα GPS χειρός. όλοι αυτοί έχουν ένα μόνιμο GPS με χαρτογραφικό στο κότερο και έχουν τουλάχιστον άλλο ένα. Δεν θέλουν να διανοηθούν ότι μπορούν να χαλάσουν και τα δύο, και έτσι. Τα δύο, έτσι, ναι. Το άλλο είναι με μπαταρίες, επαναφορτιζόμενο, με ένα ηλιακό. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε. Αλλά είναι αυτό που είμαι, δηλαδή δεν μπορείς να επιβιώσεις στη θάλασσα αν έχεις την αυτοσύνη. Τώρα, όταν ο άλλος, πόσα σκάφη χάνονται αυτή τη στιγμή, γιατί επαφίονται μόνο και μόνο στο GPS, αντί να κοιτάξουν τις βασικές αρχές της καλής αυτοσύνης. Το πρώτο που κάνεις όταν είσαι πάρα πολύ κοντά στη στεριά, πρέπει να μπορείς να κοιτάς. Τα παλιά τα χρόνια, όταν εγώ ήμουν τότε με τον Ιάσονα και ανέβαινα τότε κάνοντας τάκ, χιλιάδες τάκ, από την Σιγκαπούρη στη Ιαπωνία. Στη Σιγκαπούρη είχα συναντήσει κάτι καπετανέους, οι οποίοι ήταν καπετάνοι σε ρημουλκά και ανεβοκατεβαίνανε τραβώντας, ρημουλκώντας, αμπάριζες, δηλαδή τεράστιες φορτηγίδες, μεταξύ Ιαπωνίας και Σιγκαπούρης. Και τους έλεγα, 60, τι χρησιμοποιείτε, ρώταγα ποια βιβλία, τους πίνακες. Α, μου λέει, κοίταξε, εμείς, μου λέει, έχουμε τον 60 που και που, αραιά και που, έχουμε ένα ραντάρ 70 μιλίων. Μου λέει, άντε να είμαστε σε όλη αυτή τη διαδρομή, να είμαστε μία μέρα μακριά από οτιδήποτε. Ξέρουμε πόσα μιλιά πάμε, κατά προσέγγιση, και μετά με το ραντάρ, ξέρουμε ακριβώς, μπορούμε ακριβώς να βγάλουμε στίγμα, διότι κάνει σαν διοπτεύσει με το ραντάρ και προχωράς από εκεί. Αλλά τι είναι το ραντάρ, είναι πιο κοντά στο ναυτικό το μάτι. Διότι μπορείς να πάρεις διοπτεύσεις. Κάνεις διοπτεύσεις και είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι πολύ πιο σοβαρό από ένα GPS. Το GPS δεν είναι μόνο το μηχάνημα που έχεις, αλλά εξαρτάται από την καλή θέληση των Αμερικάνων που μπορεί να το σβήσουν ένα πάσα ώρα. Έτσι. Μπορεί να έχουν μια περιοχή που θέλουν να κάνουν πόλεμο. Να κάνουν πόλεμο και θα το σβήσουν το GPS. Ή θα σου αλλάξουν την ευκρίνεια του GPS για όλο τον κόσμο. Όχι, εμένα μου έχει τύχει κοντά στο Καστελόριζο να πηγαίνω και να μου δείχνει το GPS ότι πηγαίνω, ας πούμε, από μια βραχονισίδα από τα δυτικά της και πήγαινε από τα ανατολικά της. Αντί να την έχω δηλαδή, ξέρω εγώ, δεξιά, την είχα αριστερά. Ναι, εντάξει, από εκεί και πέρα αυτό έχει να κάνει και κατά πόσο οι χάρτες συμβαδίζουν με το GPS. Δηλαδή, χάρτες οι οποίοι είχαν γίνει, αυτό το είδα κυρίως στην Ερυθρά. Χάρτες οι οποίοι γίνανε την εποχή του 60 και τα οποία γίνανε με διοπτεύσεις. Δηλαδή, έβγαινε ο αξιωματικός με όργανο τηλεμετρίας και με ένα γωνιόμετρο στη στεριά και μέτραγε σε αναλογία αυτή η άκρα με αυτό το νησί, τις γωνίες και ξανά μέτραγε από εκεί και βγάζανε, ας πούμε, με αντιστοιχίες, βγάζανε
τις άκρες, τις βραχονισίδες κτλ. Αυτά με τα όργανα αυτά και με τις συνθήκες, με τη διάθλαση που υπάρχει σε αυτές τις περιοχές, τα σφάλματα, και στο λέει ο Ιδρύς ο Χάρης, μπορεί να είναι μέχρι 3 ναυτικά μίλια. 3 ναυτικά μίλια. Αν αυτή η περιοχή δεν χρησιμοποιείται τακτικά σημερινά από την ναυτιλία, δεν έχει ξαναχαρτογραφηθεί ποτέ. Οι χάρτες είναι του 1860. Άρα μπορεί το στίγμα να είναι σωστό, το θεωρητικό στίγμα του GPS, αλλά αν το βάζει σε ένα χάρτη του 1860, το οποίο έχει μέχρι και 3 μίλια σφάλμα, το στίγμα του GPS είναι άλλα αντάλλον. Μόνο οι περιοχές που έχουν, πώς να το πούμε, έχουν μεγάλη ζήτηση από την μεγάλη εμπορική ναυτιλία, που περνάνε εκατοντάδες πλοία. Εκεί πέρα αυτές τις περιοχές έχουν ελεγχθεί οι χάρτες επανειλημμένως, έχουν διορθωθεί, έχουν γίνει διορθώσεις ως προς το GPS, ώστε να μπορεί να είναι αληθές το στίγμα μας στο χάρτη και με την πραγματικότητα. Και εκεί ναι, κοιτάξτε, εκεί σε βαδίζουν όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εκεί ο σωστός ο ναυτικός έχει και το GPS, έχει και το ραντάρ, έχει και τα μάτια του. Μένα μου είχε τύχει με ένα σκάφος μεγάλο να πηγαίνουμε για τα νησιά του Πράσινου Ακροτηρίου και να βλέπουμε το μάτια το Σαν Αντάο, που είναι το βορειοδυτικότερο νησί, το οποίο είναι ένας τεράστιος κόνος, να το βλέπουμε με το μάτι. Είναι ένα κόνος 2.000 μέτρο περίπου. Να πλησιάζουμε και να μην φαίνεται στο ραντάρ. Και μιλάμε για ραντάρ 70 μιλίων, το οποίο είναι πάνω σε ένα άλμπουρο 20 μέτρα. Γιατί δεν φαινόταν? Διότι το νησί αυτό είναι κονικό και έχει το τέλειο, πώς να το πούμε, σχήμα stealth. Stealth. Ναι, δηλαδή, γιατί το φεύγει το σήμα. Για να μην πούμε, είπε stealth, για να μην πούμε ανίβας, έτσι. Ναι. Ξέρεις τι εννοώ. Δηλαδή. Υπάρχει η άποψη ότι τα stealth είναι από μίμηση του σχέδιου του Ανίβα. Μάλιστα. Το Hannibal, το σκάφος, το ελληνικό, το ταχύπλο. Μάλιστα. Αν το θυμάσαι, ναι, το θυμάμαι πάρα πολύ. Το ίδιο σχέδιο έχει. Περίπου, ναι. Και έγινε νωρίτερα βέβαια αυτό το stealth. Αλλά ο κόνος, ο απόλυτος κόνος, δεν σου κάνει επιστροφή στο ραντάρ. Ναι. Το σήμα πηγαίνει προς τον κόνο και πηγαίνει πάνω στον ουρανό, δεν επιστρέφει τίποτα. Άρα μπορεί να το βλέπεις μπροστά σου με τα μάτια σου και το ραντάρ δεν σου δείχνει τίποτα. Το ότι είναι καλό ότι υπάρχει GPS. Είναι συμβουλευτικό, είναι καλό σύμβουλο. Είναι εξαιρετικό σύμβουλο. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν μπορεί να κάνει, από ένα σύμβουλο δεν μπορεί να γίνει βασιλιά ποτέ. Έτσι. Ο βασιλιά πρέπει να είναι και σοφό και να έχει αρκετού συμβούλου. Και να προσπαθεί να βγάλει μια άκρη από όλες τις συμβουλές. Αλλά να πάρεις ένα σύμβουλο και να το κάνεις βασιλιά, αυτό είναι λάθος, πιστεύω. Θα σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Εντάξει. Για όσα είπαμε. Πολύ ευχαριστώ. Κατά πάσα πιθανότητα θα τα πούμε μάλλον και στην Πάρο σε λίγες μέρες, ελπίζω. Γιατί θέλω να κάνω μερικά πλάνα και ζωντανά στο νερό. Και αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ.